Ξέρετε, το έχουμε βγάλει το θέμα. Στο Οροπέδιο Λασιθίου έχουμε αυτόν τον πρωτοποριακό σχεδιασμό με πτήσεις με αερόστατο. Με φόντο βέβαια άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου, που έχοντας υιοθετήσει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, έχουν αποκομίσει και πολλαπλά ωφέλη. Αυτό θέλει να κερδίσει και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, κυρίως ωφέλη που έχουν να κάνουν με το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Οροπεδίου, τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη. Να τον καλησπερίσω. Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές του Crete TV. Καταρχάς βάλτε μας το κλίμα της σύνδεσης, ένα φεστιβάλ, τι έχουμε? Έχουμε ένα φεστιβάλ, το οποίο φεστιβάλ θα ξεκινήσει με αερόστατα. Θα γίνει ο αναγιασμός από τους Αγίους Πατέρες εδώ του Οροπεδίου, τους ηγουμένους των μοναστηριών μας. Και θα ξεκινήσουμε την επίδειξη του αερόστατου, το πώς γεμίζει η μπάλα του αερόστατου, πώς απογειώνεται το αερόστατο, όλη αυτή η διαδικασία. Και στη συνέχεια θα κάνουμε προβολές. Τα βίντεο με το αερόστατο, τα τουριστικά βίντεο που έχει επιμεληθεί ο Δήμος και για τις υπηρεσίες και για τα δωμάτια, αλλά και για το πρωτογενή τομέα της περιοχής. Και θα παρουσιάσουμε και τα μοντέλα για την ανάπτυξη των ανεμομήλων, ένα βιώσιμο μοντέλο, βραβεύοντας παράλληλα και τους τρεις εναπομείναντες τεχνίτες ανεμομήλων, τον κύριο Ζερβάκη, τον κύριο Χριστοφάκη και τον κύριο Σπανάκη. Δήμαρχε, ο κόσμος, οι πολίτες, οι δημότες, πώς έχουν αντιληφθεί αυτή την προσπάθεια με τα αερόστατα στην περιοχή σας? Στην αρχή υπήρχε ένα σοκ. Υπήρξε ένα σοκ, γιατί ήταν απότομη η ανακοίνωση. Δεν είχε προηγηθεί κάποια άλλη ανακοίνωση. Ήταν με κάποιο σοκ. Στην πορεία όμως το έχουν αγκαλιάσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν απογειώνεται ή όταν προσγειώνεται, μαζεύεται κόσμος, όλοι μαζί δηλαδή και εμείς, για να φροντίσουμε για την απογείωση, για την προσγείωση του αερόστατου και να χαζέψουμε εκεί αυτό το φαντασμαγωρικό πραγματικά γεγονός. Και ποιος βέβαια θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα επιβιβαστεί κατά κάποιο τρόπο στο αερόστατο και στις πρώτες πτήσεις? Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν. Είναι πραγματικά κάτι το ωραίο, ένα ωραίο εγχείρημα. Έχει ήδη ξεκινήσει, απλά σήμερα επίσημα κάνουμε και τον αγιασμό. Το μήνυμα που στέλνει το Οροπέδιο Λασιθίου, Δήμαρχε, το μήνυμα που στέλνει το Οροπέδιο ποιο είναι? Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να κρατάμε ψηλά το ανάστημά μας. Βγαίνουμε από μια πολύ δύσκολη περίοδο με τον κορονοϊό. Μπαίνουμε σε μια ακόμα πιο δύσκολη με τον πόλεμο. Θα πρέπει ως Έλληνες να κρατηθούμε ψηλά, το έχουμε ξανακάνει, το ξέρουμε, παραδοσιακά, και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,